καλώς ήρθατε για τον ετήσιο προγραμματισμό του κυβερνητικού έργου που αφορά το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για το 2020. Είχαμε την ευκαιρία εξάλλου να τα πούμε και πολύ πρόσφατα και επί τη ευκαιρία της επίσκεψής μας στην Κρήτη με τη θεμελίωση του αεροδρομίου στο Καστέλι, αλλά και τις ανακοινώσεις τις οποίες έχουμε κάνει πια για το Βόρειο οδικό άξονα, αλλά καθώς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αφήνει το αποτύπωμά του σε ολόκληρη τη χώρα με μια σειρά από σημαντικά έργα τα οποία δρομολογούνται. Πιστεύω ότι η σημερινή συζήτηση και ο προγραμματισμός του κυβερνητικού έργου για το 2020 έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για όλους τους πολίτες. Να κάνω ένα μόνο εισαγωγικό σχόλιο με αφορμή και την πολύ ενδιαφέρουσα τελετή στην οποία παραβληθήκαμε με αφορμή την παραλαβή του πρώτου αεροσκάφους, καινούριου αεροσκάφους της Aegean. Πόσο σημαντικές είναι οι παρεμβάσεις που αφορούν την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, τον εξορθολογισμό της υπηρεσίας, αλλά και την ανάγκη να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις, ώστε να μην έχουμε καθυστερήσεις που να αφορούν τη διαχείριση του εθνικού εναερίου χώρου το 2020, καθώς αυτό θα αποτελέσει ένα σημαντικό τροχοπέδι στην τουριστική μας κίνηση. Αλλά έχουμε πολλά να κουβεντιάσουμε, οπότε καλώς ήρθατε και πάλι και αναμένω με ενδιαφέρον αυτά τα οποία έχετε να μας πείτε.